Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιωσιμότητας, το ίδιο και οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές. Τόνισε μεταξύ άλλων η τομεάρχης τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου, μιλώντας για τις επιπτώσεις του κλεισίματος των συνόρων μετά τη συνάντηση με εργαζόμενους και επιχειρηματίες της παραλιακής ζώνης του Φαναρίου. Σύνορα, εγώ είμαστε στο σημείο για 10-15 μέρες. Όχι για τα πλοία ελεύθερες κάρτες που έβγαλαν, έβγαλαν και πιο χαζά. Ένα ζήτημα πολύ σοβαρό και θα το συζητήσουμε περισσότερο στην πορεία είναι το κλείσιμο της παρεμβατίας, τις αλλαγές της αποφάσεις, χωρίς να τεκμηριώνει κάποιος και γιατί παίρνει αυτή την αποφάση. Ένα δεύτερο εξής σοβαρό ζήτημα. Όσο τα σενάρια είναι αβέβαια για τον τουρισμό, το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ «Μένουμε όρθιοι δύο» στοχεύει στο να διασφαλιστεί η υγειονομική ασφάλεια του τοπικού πληθυσμού και των ταξιδιωτών, καθώς και να στηριχτεί η οικονομία, όπως τόνισε η κυρία Νοτοπούλου. Μετά από την αγωνία του βουλευτή μας, είχαμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε σήμερα με ανθρώπους του τουρισμού, της εστίασης, επιχειρηματίες και εργαζόμενους της περιοχής και στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε και με τους φορείς. Η αγωνία για το ευνηδιαστικό κλείσιμο της Νυμφαίας είναι διάχυτη καθώς και για την επίπτωση που έχει αυτό στην τοπική οικονομία. Είναι προφανές πως οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ζήτημα επιβίωσης, βιωσιμότητας, το ίδιο και οι εργαζόμενοι που μέχρι πρότινος απασχολούνταν σε αυτές. Μοιάζει να μην υπάρχει δικαιολογία, να μην υπάρχει σοβαρός σχεδιασμός. Το ευνηδιαστικό κλείσιμο δεν μοιάζει να συνδέεται με επιδημιολογικά κριτήρια χαρακτηριστικά. Σε αυτό θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι, όπου απαιτείται η αυστηροποίηση των ελέγχων και των περιορισμών. Αυτό φυσικά πρέπει να γίνει κατόπιν εντολής των ειδικών, των λοιμοξιολόγων. Ωστόσο, εδώ μοιάζει να έχουμε έναν πολύ κακό σχεδιασμό που επιβαρύνει και την είσοδο από τον Προμαχώνα. Μοιάζει να μην έχουμε επαρκείς δυνάμεις υγειονομικού προσωπικού και ΟΔΗ. Και αυτό έρχεται σε συνέχεια, αν θέλετε, και τις δήλωσεις που η ίδια η κυβέρνηση έκανε πως θα ανοίξει η Νυμφαία. Αυτά λοιπόν σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη μέτρων στήριξης στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους σκηνοθετούν ένα εφιαλτικό σενάριο για την οικονομία της Μακεδονίας και της Θράκης, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που για άλλη μια φορά είναι απομονωμένες, ξεχασμένες. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, όσο τα σενάρια είναι αβέβαια, ζούμε στον αστερισμό της αβεβαιότητας σε σχέση με τον τουρισμό. Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, η πρόταση «Μένουμε όρθιοι δύο», στοχεύει ακριβώς στον διασφαλιστή η υγειονομική ασφάλεια του τοπικού πληθυσμού και των ταξιδιωτών και φυσικά να στηριχθεί η οικονομία. Άρα θα πρέπει να σχεδιάσουμε με ενίσχυση ρευστότητα, στήριξη της εργασίας και ένα σοβαρό πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού. Ωστόσο, λάθη, παλινοδίες, τακτικισμοί και εξυπηρετήσεις άλλων συμφερόντων δίνουν τη χαριστική βολή στον τουρισμό, εάν το κλείσιμο της Νυμφαίας εντάσσεται στην κατηγορία αυτή.